Στεναχωρήθηκες εσύ που τελείωσε έτσι τόσο σύντομα το Survivor για σένα και με αυτόν τον τρόπο? Στεναχωρήθηκα μόνο και μόνο γιατί δεν τα παρατάω ποτέ. Ποτέ. Mm-hmm. Το έχω αποδείξει. Και στεναχωρήθηκα γιατί ένιωσα ότι τα παράτησα και ότι οι άνθρωποι πίστευαν σε μένα, τους έχω πουλήσει στην ουσία, σε εισαγωγικά. Αλλά στεναχωρεί που έφυγα από το Σπύρο. Σίγουρα, ένας χωρισμός και είστε τόσο αγαπημένοι και μαζί συνέχεια, είναι δύσκολος αποχωρισμός. Ναι, βέβαια, εκεί μέσα το ξέρω πολύ καλά ότι ο Σπύρος δεν με σκέφτεται κάθε μέρα. Δηλαδή, ξέρω ότι μέσα στο παιχνίδι ξεχνάς τα πάντα έξω στον κόσμο. Αν έχεις αδέρφια, πιάνει σύντροφο, πιάνει ζωή σου, πιάνει δουλειά σου. Εκεί μέσα είσαι τόσο πολύ focused στο παιχνίδι. Οπότε ξεχνάς τα πάντα. Δεν σου λείπει τίποτα. Σου λείπει μόνο η γονή σου όταν είναι η επικοινωνία. Που λες, είσαι τόσο κοντά τους μιλήσεις. Εκείνοι που σε πιάνουν τα κλαίω, κάνω, ράνω, τους θέλω να μιλήσω, έχω ζωή έξω. Όταν είσαι να παίξεις για ασυλία, για επάθλιο φαγητού, σκέφτεσαι μόνο το φαγητό, σκέφτεσαι μόνο την ασυλία. Οπότε ξέρω, ο Σπύρο αυτή τη στιγμή δεν θα λείψω τόσο όσο θα λείψει ο Σπύρο σε μένα. Δεν σκέφτηκες ποτέ να σφίξεις τα δόντια και να πεις ότι θα παραμείνω κι άλλο, όσο αντέξω? Το σκέφτηκα και ήθελα να μιλήσω σε κάποιον για να μου δώσει λίγο δύναμη. Αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα να μιλήσω σε κάποιον που με ξέρει, κάποιον που να μπορεί να μου δώσει λίγο δύναμη. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θα στην απέναντι ομάδα. Στην ομάδα μου είχα τη Στέλλα, αλλά η Στέλλα είναι φίλη μου, δεν είναι κάποια που θα μπορεί να με βοηθήσει τόσο πολύ. Η ρεπόρτερ που είχα πέρσι δεν είναι πια, είναι καινούργιες ρεπόρτερ. Δεν είχα κάποιον δικό μου άνθρωπο, τέλος πάντων. Ο Σπύρος ήταν στην άλλη ομάδα. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα αν ο Σπύρος ήταν στη δική σου ομάδα, αν ήσασταν μαζί? Ναι, σίγουρα. Αν ήταν στη δική μου ομάδα ο Σπύρος, εκεί ήμουν αγκαλιά του κάθε βράδυ. Θα με βοηθούσε, θα με ντάντερε στην ουσία, όπως λέει και ο Σπύρος. Αλλά θα του μιλούσα και θα μπορεί να μου κρατούσε λίγο πιο, να μου πει υπομονή πιο καλά. Τώρα να κερδίζει ο Σπύρος και να χαίρεται και εγώ να κλαίω και να πεινάω, μου γύρισε το μυαλό. Δηλαδή, εγώ έλεγα, εγώ πεινάω, Σπύρο, πεινάω. Βασανίζομαι. Εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ. Αν είμαστε στην ίδια ομάδα, θα καταλάβαινα ότι είμαστε και οι δύο πεινασμένοι και οι δύο θα είχε υπομονή ο ένας στον άλλο, καταλαβαίνεις. Ενώ τώρα ο Σπύρος να τρώει κι εγώ, όχι, χαίρομαι που τρώει ο Σπύρος. Αλλά εγώ βασανίζομαι. Θέλω να φύγω. Άρα μπορεί και να παρέμενες αν ήσασταν μαζί με τον Σπύρο. Να έδινες λίγο δύναμη ακόμα, λίγο περιθώριο. Ήταν με τον σύντροφό μου. Δεν ήμουνα. Το Σπύρο δεν τον έβλεπα παρά μόνο στον αγώνα. Τέθηκε ποτέ το ενδεχόμενο να φύγει και εκείνος μαζί σου από το παιχνίδι και για να μην σε αφήσει μόνη έξω? Θα έφυγε τόσο αν γινόταν κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αν κάτι γινόταν όντως σοβαρό έξω, πρέπει να φύγω εγώ, να πάω να βοηθήσω ένα οικογενειακό μου πρόσωπο για κάτι που έχει πάθει, οτιδήποτε, κάτι σοβαρό, θα έρχονταν μαζί μου. Το είχε πει. Ότι αν γίνει αυτό, θα έρθω μαζί σου, αν πρέπει να φύγει. Αλλά για κάτι που φάσισα μόνη μου, επειδή δεν ήμουν καλά εγώ και δεν μπορούσα να το ζήσω εγώ μόνη μου, δεν θα έρθει. Εφόσον αυτό είναι καλά εκεί και μπορεί να τα απεξέλθει όλο αυτό, γιατί να έρθει?